Πάμε γρήγορα να συναντήσουμε πάλι στην αίθουσα σύνταξης στην Μρούζη τον κύριο Πρωτούλη, τον οποίο ευχαριστούμε και για την αναμονή και για την υπομονή. Νέος άνθρωπος είναι, εκπαιδευμένος είναι και σε πιο δύσκολες δουλειές. Καλημέρα, κύριε Πρωτούλη. Πού να κάνεις και οικοδομή. Καλημέρα. Έτσι, πού να είσαι και στην οικοδομή. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλή χρονιά και καλή δύναμη, γιατί θα είστε υποψήφιος. Ναι, στην περιφέρεια Αττικής με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Εισπύρωσης που στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο έτσι να προχωρήσουμε με το σχόλιο σας για τα θέματα της κεντρικής πολιτικής σκηνής και για φυσικά ένα σχόλιο και για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και όσα είπε. Βέβαια, είδαμε και την ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι εντάξει, λίγο πολύ είναι μια αντιπαράθεση που αφορά τους ίδιους, το ίδιο σύστημα. Αν μπορώ να το αποκωδικοποιήσω ως τέτοιο το μήνυμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Αυτό που αποδεικνύεται ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες και επιβεβαιώνει την εκτίμηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι ότι έχουμε πάρα πολύ εύκολες μετακινήσεις. Βλέπετε μεταγραφές ανάμεσα στα κόμματα που αποδεικνύουν ότι οι διαφορές τους δεν είναι τόσο μεγάλες, αλλά συγκλίνουν σε πολύ μεγάλα θέματα, όπως είναι η συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής. Μάλιστα, οι ίδιοι υπουργοί της κυβέρνησης ομολογούν ότι τα νομοσχέδια που μπήκαν για ψήφιση στη Βουλή τους τελευταίους μήνες ψηφίστηκαν με ευρεία πλειοψηφία, πράγμα που επίσης φανερώνει η συμφωνία των Πρεσπών, την οποία το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας την καταψηφίζει και την καταδικάζει, γιατί είναι μια νατοϊκή σκοπή συμφωνίας, φανερώνει ότι συγκλίνουν και στα μεγάλα αυτά ζητήματα, που είναι δηλαδή ο ευρωατλαντικός σχεδιασμός, η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο να μεταμορφωθεί η χώρα μας, αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη, σε ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό αεροπλανοφόρο με βάσεις στρατιωτικές από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από το Ιόνιο μέχρι τα νησιά της Δωδεκανήσου. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να προβληματίσει όλους τους εργαζόμενους και τους τηλεθεατές που αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν. Γιατί γίνεται δηλαδή όλο αυτό το μαγείρεμα, ας το πούμε έτσι, γιατί γίνεται. Γίνεται για να διαμορφωθούν οι κατάλληλες πλειοψηφίες, αλλά για να διαμορφωθούν και σχήματα που θα εξασφαλίσουν τη συνέχεια αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής, δηλαδή των τριών μνημονίων, των μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων, των ματωμένων πλεονασμάτων, όλα τα υπόλοιπα που βασανίζουν το λαό μας τα τελευταία χρόνια. Εμείς είναι ένα ερώτημα. Οι εργαζόμενοι εννοούμε, ο λαός μας, θα συνηθίσουμε σε αυτή τη μιζέρια. Παρακολούθησα στην αναμονή, ήταν ενδιαφέρουσα η αναμονή, γιατί παρακολούθησα και τη συζήτηση που κάνατε με δύο δημοσιογράφους, οι οποίοι όμως έχουν μια σαφή πολιτική τοποθέτηση και καλά κάνουν. Αυτό δείχνει όμως και μια μιζέρια αυτή η συζήτηση. Δηλαδή, θα καθίσουμε να παρακολουθούμε αυτή τη μιζέρια, αυτό το μαγείρεμα με τα ίδια μπαγιάτικα υλικά, ή θα τραβήξουμε μπροστά. Εμείς λέμε ότι έχει έρθει η ώρα, ανεξάρτητα του χρόνου που θα γίνουν οι εκλογές, από ό,τι φαίνεται θα είναι και μετά τη χτεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, θα είναι πολύ σύντομα, οι εργαζόμενοι έχουν μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να καταδικάσουν αυτές τις πολιτικές. Πότε πιστεύετε, γιατί είστε έμπειρος ο πολιτικός τέλεχος, πότε πιστεύετε ότι θα έρθει ο πολιτικός χρόνος, ο χρόνος για τις εθνικές εκλογές? Και επίσης, απαντήστε μάλλον σε αυτό και θα θέσω και το επόμενο ερώτημά μου σε σχέση και με τη στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος, γιατί είναι σαφής για τη Συμφωνία των Πρεσπών ότι δεν θα την ψηφίσει. Την περιγράψετε ένα βασικό λόγο, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο για το ότι είναι ένα μοίρασμα του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, αλλά έχει να κάνει και με τα εθνικά ζητήματα, γιατί αρκετές φορές αυτά έχουν επισημανθεί από τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Πότε πιστεύετε ότι θα γίνουν εκλογές? Κοίταξε, από ό,τι φαίνεται είναι πολύ σύντομα. Δείτε τις δηλώσεις δηλαδή, όπως από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν το μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό. Δεν είμαστε μάντες, ούτε είμαστε στο μυαλό του κυρίου Τσίπρα. Γιατί ο Μάιος ούτως ή άλλως έπαιζε. Δεν παίζει τόσο πολύ ως προώρες εκλογές, γιατί το σενάριο των τετραπλών εκλογών έπαιζε ούτως ή άλλως. Αλλά ακουγόταν και για Μάρτιο. Έτσι κι αλλιώς είμαστε στην τελική ευθεία μιας προεκλογικής περίοδου. Δηλαδή, το Μάιο, σε πολύ λίγο καιρό, σε πολύ λίγους μήνες από σήμερα, έχουμε ευρωεκλογές, δημοτικές, περιφερειακές εκλογές, οι οποίες και αυτές είναι πολύ ουσιαστικές κατεξοχήν πολιτικές εκλογές. Αλλά παίρνοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, δείτε μία εξέλιξη. Την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, θα είναι στο τέλος της θητείας, μάλιστα το προσδιορίζει και τον Οκτώβρη. Χτες
τα μάζεψε λίγο σε σχέση με τον Οκτώβριο, έφερε νωρίτερα το χρόνο των εκλογών. Μάλιστα έκανε και σαφές, αυτό οφείλουμε να το ομολογήσουμε, έκανε σαφές σε σχέση με την άρση της εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση από τον κύριο Καμένο, ότι θα ζητήσει ο ίδιος ψήφο εμπιστοσύνης. Εδώ είναι το ερώτημά μου και σε ό,τι αφορά στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος. Ανεξάρτητα από το πότε θα έρθει, αν έρθει, το αίτημα του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα τι θα κάνει? Θα δώσει αρνητική ψήφο, θα απόσχει, θα είναι απόν, θα είναι παρόν? Γιατί θα διαμορφωθούν και οι πλειοψηφίες με αυτό το παρόν και το απόν. Καταρχήν, ας κρατηθούμε λίγο να δούμε τα τερτύπια, τα επικοινωνιακά που θα γίνουν μέχρι τότε. Όμως, στην περίπτωση που η κυβέρνηση έρθει και ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από την Ελληνική Βουλή, όλοι καταλαβαίνουμε, είναι αυτονόητο ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα την καταψηφίσει. Δεν πρόκειται να ψηφίσει την εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, όταν αυτός έρθει και ζητήσει κάτι τέτοιο. Θα είναι παρόν το ΚΚΕ και θα καταψηφίσει, δηλαδή. Θα είναι παρόν και ναι. Θα καταψηφίσει αυτό το ενδεχόμενο. Mm-hmm. Όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, έχει καταψηφίσει και τις κυβερνήσεις σε αντίστοιχη περίπτωση που οι κυβερνήσεις ζητούσαν την ψήφο εμπιστοσύνη και την κυβέρνηση του κύριου Παπανδρέου του Γιώργου, την κυβέρνηση του κύριου Σαμαρά σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Μάλιστα. Λίγο την κατανόησή σας, μάλλον δεν χρειάζεται, γιατί είναι ένα θέμα που και το ΠΑΜΕ και τα συνδικάτα. Οι συνδικαλιστές που πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το έχουν αναδείξει. Είναι αυτό το εργατικό δυστύχημα στο έργο κατασκευής του νέου γηπέδου της ΣΑΕΚ. Είναι ο Ηλίας ο Κούκου στο τηλέφωνο. Mm. Έχουμε και καταγγελίες, είχαμε και παρέμβαση του Σώματος των Επιθεωρητών Εργασίας. Καλημέρα, Ηλία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι νεότερο πέρα από την είδηση την τραγική και κάποιες πτυχές που έρχονται στη δημοσιότητα σε σχέση με το γιατί ο άνθρωπος αυτός εργαζόταν όπως και άλλοι εργαζόμενοι στο έργο χθες, ενώ είχαμε κρύο, παγωνιά και πάγο. Ναι, να πούμε ότι τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σήμερα είναι κλειστό το εργοτάξιο, καθώς έχει κινηθεί και η διαδικασία του αυτοφόρου για τον εργοταξιάρχη, όπως προβλέπετε. Οι καιρικές συνθήκες εχθές δεν ήταν οι σωστές ή πρέπουσες, τέλος πάντων, για τέτοιου είδους εργασίες. Υπάρχει μία ανακοίνωση της εταιρείας η οποία έχει αναλάβει το έργο, την οποία βέβαια εγώ δεν έχω καταφέρει να εντοπίσω, αλλά μας την είπε ο κύριος Γιάννης Αναγνώστου, είναι ο πρώτος συνδικάτου οικοδόμων Αθήνας, όπου αναφέρει η ανακοίνωση ότι εμείς είχαμε πει στους εργαζόμενους ότι να μην εργαστούν. Ο κύριος Αναγνώστου από αυτού είπε ότι δεν γίνεται, είναι κάπως, θα λέγαμε, δεν γίνεται να έχει πει ο εργοδότης ότι δεν θα δουλέψεις και εσύ να δουλέψεις. Απλώς λέω ότι είπε ο κύριος Αναγνώστου. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι τον Οκτώβριο είχε γίνει σχετική απεργία στο εργοτάξιο και ένα από τα ζητήματα που είχαν τεθεί ήταν και τα θέματα προστασίας και ασφάλειας, ενώ συνδικαλιστές καταγγέλουν ότι εργάζονται πολλές ώρες παραπάνω από το προβλεπόμενο οι εργάτες, ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προστασία που οφείλουν να έχουν, αλλά και τις βάρδιες που πρέπει να τηρούνται. Δηλαδή δεν υπάρχουν βάρδιες και δουλεύουν πολλές ώρες παραπάνω. Τώρα το πώς έγινε ακριβώς το ατύχημα και έχασε την ισορροπία του 60χρονος εργάτης και έπεσε από μεγάλο ύψος. Μπορείς να επαναλάβεις την ηλικία? Μας είπανε ότι είναι 60 ετών το θύμα, χωρίς να έχω κάποια δυνατότητα διασταύρωσης. Πριν από λίγα χρόνια, γιατί ο αρχισυντάκτης μας, ο μπαμπάς, ήταν οικοδόμος, είχε βγει στη σύνταξη στα 58. Σκέψου τώρα να είσαι στα 60, γιατί είναι δύσκολο. Μάλλον ο άνθρωπος ήθελε να μαζέψει ένσημα για να πάρει σύνταξη. Και πάλι καλά που τον πήρανε στη δουλειά. Δηλαδή, μάλλον θα ήταν και πολύ υποχρεωμένος, Ηλία. Για την ακρίβεια τώρα, μια και το συζητάς, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε. Ακούει και ο κύριος Πρωτούλης, θα τον βλέπουμε κιόλας. Και γνωρίζει καλά και τα του χώρου, έτσι δεν είναι, κύριε Πρωτούλη? Ναι, πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, να βλέπουμε και τον κύριο Πρωτούλη, ακούμε και τον συνάδελφο, τον Ηλία Κουκονέλια. Όπως μας είπαν οι συνδικαλιστές, ο συγκεκριμένος εργάτης, γιατί και εμείς ρωτήσαμε ότι δεν έχει πάρει σύνταξη, γιατί ο άνθρωπος ήταν σε αυτή την ηλικία. Μας είπαν ότι πρέπει να ρωτήσετε και τον κύριο Κατρούγκαλο, κύριε Κούκο. Καλημέρα. Κύριε Κούκο, πρέπει να... καλημέρα. Αυτά είναι ρητορικά ερωτήματα που θέλετε. Πρέπει να ρωτήσετε και τον κύριο Κατρούγκαλο, αλλά και τους προηγούμενους από τον κύριο Κατρούγκαλο, με τους οδικήσουμε, και τους προηγούμενους,
που έχουν πάει τους οικοδόμους να βγαίνουν στη σύνταξη στα 62, στα 65 και όσου δεν έχουν τις προϋποθέσεις και στα 67 χρόνια. Αυτούς πρέπει να ρωτήσετε. Αυτό είναι η πολιτική επισήμανση του κυρίου Πρωτούλη. Να συνεχίσω όμως το ρεπορτάζ. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ναι, αυτό όμως δεν μπορώ να σας απαντήσω, συνάδελφος, κύριε Πρωτούλη. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Το καταλαβαίνω. Δεν το λέω για τον συνάδελφο αυτό, το συνάδελφό σας αυτό. Το λέω για αυτούς που μας ακούνε. Ωραία. Ας συνεχίσει το ρεπορτάζ ο Ηλίας σε σχέση και με τα ερωτήματα που εγείρονται, Ηλία. Ναι, βεβαίως. Να σημειωθεί ότι είναι ένα οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν εχθές. Έκανε κρύο. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 η ώρα το πρωί. Έκανε κρύο και υπήρχε. Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν τέτοιες για να γίνουν υπαίθριες οικοδομικές εργασίες. Πόσο μάλλον να ανέβει κάποιος σε μια σκαλοσιά. Βέβαια, αυτά θα δώσει τις απαντήσεις στο σχετικό πόρισμα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Και από το συνδικάτο και από τους συνδικαλιστές, οικοδόμους, ακούγονται και πάρα πολλά σε σχέση με τις ελλείψεις. Βέβαια, αυτό δεν αφορά μόνο συγκεκριμένο κλάδο. Του Σώματος Ευθεωρητών Εργασίας. Ναι, ότι υπάρχει υποστελέχωση και δεν μπορεί να γίνουν οι έλεγχοι με τη συχνότητα την οποία πρέπει να γίνονται. Και επίσης ότι όταν γίνονται και αυτοί οι έλεγχοι και καταγράφονται κάποιες επισημάνσεις, παρατυπίες, παρανομίες, μένουν στα χαρτιά. Μάλιστα. Αυτά μας είπαν οι συνδικαλιστές. Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα το πολιτικό σχόλιο από τον κύριο Πρωτούλη. Και βέβαια, επειδή δεν υπάρχει πια δραστηριότητα οικοδομική, είναι δύσκολο για τους οικοδόμους, ακόμα και σε αυτή η ηλικία, να βρουν δουλειά για να μπορέσουν να πάρουν σύνταξη, κύριε Πρωτούλη. Κοιτάξτε, ορισμένα έργα γίνονται και μεγάλα έργα. Φτιάχνονται ορισμένα γήπεδα, ορισμένα μεγάλα έργα στο Φαλιρικό Δέλτα εδώ πέρα στην Αττική. Φτιάχνονται αγωγοί και πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, το μετρό της Θεσσαλονίκης. Ακόμα φτιάχνεται, παρότι εγκαινιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, η κατασκευή συνεχίζεται. Δηλαδή, ορισμένα έργα γίνονται. Πώς γίνονται όμως αυτά? Γίνονται με μεροκάματα των 25 και των 30 ευρώ. Γίνονται με 10 ώρα, 12 ώρα, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Γίνονται με απίστευτη εντατικοποίηση για να ολοκληρωθούν, γίνονται χωρίς κανένα μέτρο υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Έτσι γίνονται. Και στις μάχες που δίνουν τα συνδικάτα οικοδόμων σε όλη την Ελλάδα με την Ομοσπονδία τους για να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για να πάρθουν μέτρα υγείας και ασφάλειας, βρίσκουν τοίχο. Βρίσκουν τοίχο, εννοείται, από την εργοδοσία που χρησιμοποιεί όλους τους μηχανισμούς και συκοφαντεί και αυτούς τους ηρωικούς αγώνες που δίνουν οι οικοδόμοι στα εργοτάξια. Βρίσκουν τοίχο και από την ίδια την κυβέρνηση, που δεν βοηθάει σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις για να λυθούν ζητήματα. Έχουμε φτάσει στο σημείο τα εργατικά ατυχήματα να ξεπερνάνε τα θανατηφόρα σε ένα έτος, τα 73. Μιλάμε για μια εκατόμβη νεκρών. Έχουμε τα εργατικά ατυχήματα στο σύνολό τους να ξεπερνάνε τις 7.000 με τα στοιχεία του ΣΕΠΕ, που έχουν δοθεί μετά από παρεμβάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και αφορούν τα προηγούμενα χρόνια μέχρι το 2016. Για τα δύο τελευταία χρόνια δεν έχουμε κανένα στοιχείο που να έχει δοθεί επίσημα από τις μελέτες που κάνει το Σώμα των Επιθεωρητών Εργασίας. Καταλαβαίνουμε όλοι και με αυτά που έχουν δημοσιευτεί ότι οι έλεγχοι που γίνονται στους χώρους δουλειάς, γιατί δεν είναι μόνο τα εργοτάξια, όλα τα εργοτάξια, είναι και οι εργαζόμενοι στους δήμους που έχουν πολλά ατυχήματα και θανατηφόρα. Είναι οι ντελιβεράδες που μέσα στο χιονιά βγαίνουν χωρίς κανένα μέτρο ασφάλειας και χωρίς καμία νομοθετική προστασία. Είναι το σύνολο των εργαζομένων που ζει μια εργασιακή ζούγκλα. Και οι έλεγχοι που γίνονται είναι οι λιγότεροι από ποτέ. Τα πρόστιμα που δίνονται στη μεγαλοεργοδοσία είναι τα λιγότερα από ποτέ. Το Υπουργείο Εργασίας πάντως έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και για την ανασφάλιση στη εργασία, αλλά και κυρίως και για το θέμα των ντελιβεράδων και για το ότι θα είναι υποχρεωμένοι οι εργοδότες πια να παράσχουν και αυτή η κατάσταση, τον εξοπλισμό. Και αυτή η κατάσταση, ναι. Εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει κριτήριο πολιτικής επιλογής και δράσης, πάλης, οργάνωσης. Κανένας να μην περιμένει ότι κάποιος άλλος θα του λύσει τα ζητήματα. Μάλιστα. Πρέπει να οργανωθούν οι εργαζόμενοι και να παλέψουν αποφασιστικά για φαντάζομαι την υπεράσπιση της ζωής τους. Αυτό θα είναι το επίδικο ή και τέλος πάντων, ο λόγος και ο πολιτικός και ο προεκλογικός, νομίζω για εσάς είναι ένας διαρκής λόγος και αγωνιστικός και για την υποψηφιότητα για την Αττική, σε μια περιοχή που έχει τα δικά της προβλήματα, το θέμα της ανεργίας και φυσικά των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ναι, και οι περιφερειακές, οι τοπικές εκλογές, αυτοδιοικητικές λένε κάποιοι, εμείς λέμε για τοπική διοίκηση εκλογές, γιατί είναι ένα σφιχτικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί
για τη λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών για να εξυπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα και όχι τις ανάγκες του λαού, είναι μια καλή ευκαιρία για να ενισχυθεί αυτό ακριβώς που είπα πιο πριν. Δηλαδή να ενισχυθεί η πάλη του λαού μας και να ενισχυθεί και η προοπτική και η διέξοδος. Τα προβλήματα είναι πολλά και δεν μπορούν να διαχωριστούν. Δεν μπορούν να διαχωριστούν. Μπορούμε να διαχωρίσουμε, για παράδειγμα, τους νεκρούς, τους χώρους δουλειάς από την ανεπαρξία μέτρων και ασφάλειας, από τους εκατοντάδες νεκρούς, από την έλλειψη υποδομών για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, από φυσικά φαινόμενα. Μόνο στην Αττική, τι να συζητήσουμε άλλο παραπάνω. Και αυτό είναι ένα μεγάλο στην Αττική ζήτημα, έχουμε πάνω από 130 νεκρούς, δεκάδες αποπλημμύρες, εκατοντάδες, πάνω από 100 καμένους, πνιγμένους. Δεν μπορούμε επομένως να περιμένουμε. Να περιμένουμε ή να επιστρέψουμε πίσω σε χωρικοποιημένες πολιτικές επιλογές που μας έφεραν ως εδώ. Αυτή ήταν η πρώτη συζήτηση που είχαμε μαζί σας, έτσι και με την ιδιότητα τη δική σας ως υποψηφίου. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Χαρήκαμε πάρα πολύ που τα είπαμε, που σας συναντήσαμε τηλεοπτικά.